πήγαν να κάνουν κομπίνα, δεν τους βγήκε, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Ταβόρ που την επαναφέρει στην περιοχή. Έγινε κεφαλιά πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Πιο πίσω τώρα. Κάπως επικίνδυνα, παρακινδυνευμένα. Τι έκανε ο Μούριελ. Ο Ντίσκερουτ ανανεώνει την επιθετική προσπάθεια της Ομόνιας και ο Μάθιους Τέλη την σέντρα. Είναι καλή ο Ανσαριφάρτ. Παλιά τώρα για τον Τσέποβιτς που φεύγει από κανονική θέση και μπαίνει στην περιοχή και πλασάρει και χάνει μοναδική ευκαιρία. Ούτε τώρα θα σηκωθεί το Σιμιάκι, δεν υπήρξε offside. Ήταν πολύ άστοχος ωστόσο. Ο Μπρούνο θα δώσει στον Παπουλή έξω από την περιοχή. Τσέποβιτς και Μίλετιτς. Κέρδισε ο Μίλετιτς και βρήκε τον Παπουλή. Ο Φελίπε έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα αποκρούσει πάρα πολύ ωραία ο Μούριελ και θα σταματήσει τον πρώτο σκόρερ της Ομόνιας. Ισοφαρίζει τα τέτα τέτ και τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Η Ομόνια εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Λάγκ δεν θα ευστοχίσει. Η μπάλα θα φύγει έξω. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Μπρούνο. Ο Λάγκ ήταν εντελώς μόνος. Ο Τσέποβιτς ήταν στο ένα μέτρο μακριά. Παλιά στην περιοχή για τον Λοΐζου, δεν θα προλάβει. Α, δούμε τώρα τον Κάσα από την πάσα του Τσιμπόλα. Είδατε πόσο γρήγορα ενήργησε εδώ, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα. Ανσαριφάρτ, άφησε ωραία για τον Παπουλή. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Πέναλτι πάνω στον Παπουλή, τον διαιτητή. Εδώ η πτώση του Παπουλή. Για να δούμε και από αυτήν την κάμερα. Δεν ξέρω στο ξεκίνημα, στην συνέχεια που πέφτει κάτω, θα ελεγχθεί εν πάση περιπτώσει η φάση. Βλέπετε εδώ από το πλάνο που είδαμε, έχει επικυρωθεί προφανώς η απόφαση. Σφύριξε ο Ισπανός, εκτελεί ο Μπρούνο, αποκρούει ο Μούριελ. Και με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει και την μπάλα. Μένει το 0-0 η Ομόνια, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Έπιασε το πέναλτι και στέρισε από την Ομόνια την επίτευξη του πρώτου της τέρματος στον αγώνα. Δείτε και τη συνέχεια της φάσης και πώς με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Εδώ και η αντίδραση από τον Μούριελ. Μπρούνο, Ανσαριφάρ, Τισκερού, την παλιά στην περιοχή πάνω από την εστία. Κάτι για το οποίο τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές αμφέβαλαν οι φίλοι της ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα τον Κάσα να παίρνει στην περιοχή της Ομόνιας και να κάνει το σούτ και να ανοίγει το σκορ στο 38ο λεπτό, το πρώτο του τέρμα με την καραζοκίτρινη φανέλα της ΑΕΛ. Εδώ και φτάσαμε στο 38ο λεπτό με αυτό το εντυπωσιακό γκολ. Ο Κάσα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Λιμεσού. Το βλέπουμε ξανά, αποφεύγει τον Μάθιους και στέλνει την μπάλα. Την κατευθύνει καλύτερα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας Φαμπιάνο. Βγαίνει μπροστά η Ομόνια με προϋποθέσεις με τον Λέτσαξ. Κίνηση από τον Ανσαριφάρ στην περιοχή, έκοψε πολύ ωραία την μπάλα ο Λέτσαξ. Τώρα θα γυρίσει, δεν θα βρεθεί κανείς παίκτης της Ομόνιας εκεί. Όπως η τελευταία φάση εδώ με την εξαιρετική ενέργεια από τον Λέτσαξ. Παπουλής. Το γύρισμα αμέσως απέναντι, περνάει μπάλα μπροστά από την εστία. Τώρα γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Ο Μυραλάς έβγαλε πολύ ωραία πάσα για τον Σις. Το γύρισμα πίσω δεν μπορεί ο Κάσα. Ανανεώνει ο Φραντζής με εκπληκτικό σουτ στο δοκάρι. Την στρώνει και αμέσως εξαπολύει. Έχει δύο επιλογές. Τσέποβιτς και Κάσα. Προτιμά τον Σέρβο. Θα του επιστρέψει την μπάλα ο Μυραλάς. Θα κάνει το πλασέ ο Φαμπιάνο. Θα του πει όχι. Ο Φαμπιάνο έπεσε στη γωνία. Σήκωσε πρώτα το κεφάλι και μετά επιχείρησε το σουτ. Φαμπιάνο θα διώξει εκ νέου σε κόρνερ. Μπαρκερ έκοψε και έκανε το δυνατό σου. Την μπάλα πέρασε απέναντι έξω στον Κασάμα. Κάθε την πάσα για τον Μπρούνο είναι πολύ καλή. Πρόλαβε την μπάλα ο Μπρούνο. Θα την σταματήσει, δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει γιατί ήρθε ο Χριστόφορος Φραντζής και πήρε την μπάλα. Πέντε παίκτες της Ομόνιας. Ο Μπρούνο Σάντος ανέβηκε. Και θα πάρει την μπάλα και έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα πλασάρει στο δοκάρι. Η ΑΕΛ χάνει μοναδική ευκαιρία για να αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες της. Και δεύτερη ευκαιρία στη συνέχεια με το σούτ από τον Τσιμπόλα. Το πλασέ έσκαψε την μπάλα για να πάει πάνω από τον Παναγή. Πάνω στο δοκάρι. Το γύρισμα τώρα για τον Μπρούνο που έκανε το σούτ και αστόχησε. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια.
Και πάλι πρωταγωνιστής ο Μπρούνο Φελίπε. Είναι πολύ καλή κάθετη πάσα του Κασάμα για τον Χούμπερ. Το γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.